λίγο μετά από τις 3 το μεσημέρι τερμάτισε στα Χανιά στο στάδιο Έλενας Βενιζέλου ο υπεραθλητής Γιάννης Κούρος, διανύοντας απόσταση 90 χιλιόμετρων, ενώ τιμήθηκε τόσο από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων, όσο και από το Δήμο Σφακίων, όπου και φιλοξενήθηκε κατά τη διαμονή του στον ομό. Το μετάλλιο που το έφτιαξαν τα παιδιά του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων του Κρήτης. Αυτή λοιπόν η πρώτη βράβευση που έγινε από την ομάδα στήριξης συνάνθρωπος και τώρα ο κύριος Αλογδιανάκης, ο πρόεδρος του Σύλλογου Δρομέων Υγείας Χανίων, θα δώσει ένα αναμνηστικό έπαθλο στο Γιάννη Κούρο. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Δήμο Σφακίων. Ο υπερμαραθωνοδρόμος ξεκίνησε από την Ύμπρο Σφακίων και έτρεξε έως τα Χανιά με σκοπό τα έσοδα να αποδοθούν στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης. Ενώ στο Εθνικό Στάδιο στα Χανιά τον υποδέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό και πολλά χειροκροτήματα για αρκετή ώρα. Να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα να αποδείξουν αυτό το λεβέντικο στοιχείο και να το αναδείξουν γιατί όντως το έχουν. Χρειαζόμαστε πραγματικά είδωλα, πραγματικούς ήρωες. Και αυτό το πρότυπο, το είδωλο, ο ήρωας, έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Κούρο.